Με τα άρθρα του πολυνομοσχεδίου, αρμοδιότητες του Υπουργείου Υγείας ρυθμίζονται μια σειρά ζητήματα που αφορούν τα λεγόμενα ακριβά ή νοσοκομιακά φάρμακα, που αφορούν χρόνιους πάσχοντες, καρκινοπαθείς και όχι μόνο, αλλά και τη διάθεσή τους. Φυσικά δεν πρόκειται για άρση των εμποδίων διάθεσης αυτών των φαρμάκων, δηλαδή των ειδικών διαδικασιών έγκρισης ή των γνωμοδοτήσεων της Ειδικής Επιτροπής ή της έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΕΟΠΗ, που με πρόσχημα την υπερσυνταγογράφηση και την καταπολέμηση της διαφθοράς θεσπίστηκαν στη λογική του περιορισμού της φαρμακευτικής δαπάνης διαδοχικά από όλες τις κυβερνήσεις, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ. Αντίθετα, συνεχίζουν να υπάρχουν η ίδια διαδικασία προεγκρίσεων, όπως και οι αδικαιολόγητες καθυστερήσεις, οι απορρίψεις και τα πλαφών, ενώ οι ασθενείς, οι οικογένειές τους, θα συνεχίσουν να πληρώνουν για μια σειρά από φάρμακα, θεραπείες, εξετάσεις που έχουν ανάγκη λόγω της ασθένειάς τους και το κράτος δεν τους καλύπτει. Θα συνεχίσουν να υφίστανται τα εργαλεία περικοπής των δημόσιων δαπανών και παροχών, είτε μέσω των αντιεπιστημονικών εργαλείων όπως τα θεραπευτικά, φαρμακευτικά, διαγνωστικά πρωτόκολλα, είτε με τα διάφορα πλαφών και συγχρόνως τις συμπληρωμές του κανονισμού παροχών του ΕΟΠΗ. Θα συνεχίσει το μεγαλύτερο πρόβλημα των ασθενών με χρόνιες παθήσεις, των καρκινοπαθών, των αναπήρων και άλλων, αυτό δηλαδή της αδυναμίας των δημόσιων μονάδων να ανταποκριθούν στις ανάγκες τους για εργαστηριακές εξετάσεις, θεραπείες, νοσηλεία, χειρουργία κλπ. Λόγω της υποστελέχωσης και της ανεπάρκειας του εξοπλισμού τους, εξανακάζοντας τους ασθενείς να απευθύνονται στον ιδιωτικό τομέα, πληρώνοντας επιπλέον ποσά. Έτσι θα συνεχίσει η συμμετοχή κατά 15% στις εργαστηριακές διαγνωστικές εξετάσεις, η πληρωμή από 30% έως 50% της τιμής των νοσηλείων στον ιδιωτικό τομέα, όπως και η ξεχωριστή επιπλέον αμοιβή των γιατρών, η συμμετοχή κατά 10% των ασθενών στην πληρωμή για φυσικοθεραπείες, λογοθεραπείες, και ο κατάλογος είναι μακρύς. Θα συνεχίσει πέραν της καθιερωμένης συμμετοχής το 0%, 10%, 25% να πληρώνουν οι ασθενείς μέρος ή εξ ολοκλήρου τη διαφορά από τη λιανική τιμή των φαρμάκων λόγω της καθιέρωσης της λεγόμενης ασφαλιστικής τιμής, ένα κόλπο μέσω του οποίου ο ΕΟΠΗ συμμετέχει στην αποζημίωση για ένα μικρότερο μέρος της πραγματικής τιμής των φαρμάκων. Έτσι, ενώ για ένα φάρμακο, για παράδειγμα, η συμμετοχή των ασθενών είναι 25%, στην πράξη πληρώνουν μέχρι και 80% της λιανικής του τιμής. Θα συνεχίσουν οι περικοπές όλων όσων απαιτούνται για τη στήριξη των ατόμων με χρόνιες ασθένειες, αναπηρίες κλπ. Λόγω των πρόσθετων αναγκών που έχουν ανάλογα με το είδος της αναπηρίας. Θα συνεχίσει η μηδενική στην ουσία κρατική χρηματοδότηση του ΕΟΠΗ, αφού τα 100 εκατομμύρια που δίνονται για τους ανασφάλιστους τα δύο τελευταία χρόνια δεν φτάνουν ούτε για να εμβολιαστούν για τη γρήπη και για τον πνευμονιόγκο ή για τα φάρμακά τους. Ενώ θα συνεχίσει η επιβολή της εισφοράς στον κλάδο υγείας κατά 6% στις κύριες και επικουρικές συντάξεις, δηλαδή η κατά 770 εκατομμύρια αφέμαξη των συνταξιούχων το χρόνο. Τα παραπάνω αποκαλύπτουν πως η εμπορευματοποίηση στην υγεία, το φάρμακο, την πρόνοια θα βαθαίνει, όπως και οι περικοπές στο όνομα της δημοσιονομικής πειθαρχίας σε βάρος των πραγματικών αναγκών ασθενών και υγειονομικών. Αυτό εξάλλου επιτάσσει η στρατηγική για την υγεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξασφάλιση των λεγόμενων βιώσιμων και αποδοτικών συστημάτων υγείας, δηλαδή τη ραγδαία μείωση της κρατικής χρηματοδότησης και την ενίσχυση της λειτουργίας των κρατικών μονάδων με επιχειρηματικούς όρους. Και σε αυτή τη στρατηγική όλοι συμφωνούν. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ και τα άλλα αστικά κόμματα. Αποκαλυπτικό δε των συνεπειών που φορτώνει στις πλάτες του λαού η αντιλαϊκή πολιτική και τη σημερινή, όπως και τη προηγούμενη και των προηγούμενων κυβερνήσεων στον τομέα της υγείας, είναι τα εκατομμύρια των ασφαλισμένων του ΕΟΠΗ που έγιναν μπαλάκι πριν τις εκλογές, λίγες μέρες πριν τις εκλογές του Ιουλίου, και κυρίως εκτέθηκε ο λαός ανάμεσα σε ένα ρημαγμένο από πόρους προσωπικό και ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό δημόσιο σύστημα υγείας και στους ιδιώτες των διαγνωστικών κέντρων που τους έβαζαν το μαχαίρι στο λαιμό να πληρώσουν ακριβά για επίγουσες διαγνωστικές εξετάσεις. Αυτή η πολιτική της δίκαιης ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ είτε της βιώσιμης ανάπτυξης της Νέας Δημοκρατίας είναι που στέλνει δωράκι το 70-90% των εξετάσεων στον ιδιωτικό τομέα, χαρατσώνοντας το λαό, επιβαρύνοντας τα ασφαλιστικά ταμεία για να βγατίζουν τα κέρδη τους οι επιχειρηματίες στην υγεία. Και βέβαια, οι από κοινού εξετάσεις συνέπειας, όχι απέναντι στο λαό και τους ασθενείς, αλλά απέναντι στους στόχους και τις απαιτήσεις του κεφαλαίου και πιο συγκεκριμένα
των φαρμακομηχάνων και των φαρμακεμπόρων αποτελούν τα δωράκια μερικών δεκάδων εκατομμυρίων της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ την προηγούμενη τετραετία που ψήφισε και η Νέα Δημοκρατία για τη μείωση της υποχρεωτικής επιστροφής της υπέρβασης στο γνωστό clawback, όπως και τώρα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έρχεται με το απαράδεκτο άρθρο 80 να θεσπίσει έναν ακόμα μποναμά μέσω της υπαγωγής στο καθεστώς των 120 δόσεων της υποχρεωτικής δηλαδή επιστροφής των εταιριών για την εξαετία 2013-2018. Με την αιτιολογία μάλιστα, όπως αναφέρεται, της διαφύλαξης του δημόσιου συμφέροντος, της συνέχισης της ιδιωτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας και την απρόσκοπτη και αποτελεσματική πρόσβαση των ασθενών στη φαρμακευτική περίθαλψη. Στην ουσία, τι λέει η κυβέρνηση? Από τη μία σπέβδει να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των φαρμακοβιομηχάνων προκειμένου να μην διαταραχθεί η κερδοφορία τους, εκβιάζοντας παράλληλα το λαό πως εάν δεν γίνει η ρύθμιση ενδεχομένως να υπάρξει πρόβλημα στην πρόσβασή του σε φάρμακα. Μονά ζυγά χαμένος ο λαός. Γιατί το μεγαλύτερο σκάνδαλο σήμερα είναι το τεράστιο χάσμα που υπάρχει ανάμεσα στις τεράστιες κατακτήσεις της επιστήμης και της τεχνολογίας, που όμως ο λαός μας δεν μπορεί να αξιοποιήσει στο έπακρο για την προστασία της υγείας του. Και αυτό συμβαίνει διότι το βασικό πρόβλημα είναι ότι και η σημερινή όπως και η προηγούμενη κυβέρνηση και τα άλλα αστικά κόμματα διαμορφώνουν πολιτική και θέσεις για τη λαϊκή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κεφαλαίου. Δηλαδή στο πώς οι κρατικές και ασφαλιστικές δαπάνες και παροχές στην υγεία ως στοιχείο του λεγόμενου μη μισθολογικού κόστους θα περιοριστούν στο ελάχιστο και ενιαία για όλους. Διότι αυτό απαιτεί το κριτήριο της ανάπτυξης, της καπιταλιστικής οικονομίας, της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων. Και τελειώνω, κυρία Πρόεδρε. Να γιατί λοιπόν η λαϊκή πάλι για τη διεκδίκηση μέτρων ανακούφισης και απόσπασης λύσεων πρέπει να κατευθύνεται στην προοπτική βαθύτερων πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών αλλαγών. Για μια ανάπτυξη που ως κριτήριο θα έχει την ικανοποίηση των σύγχρονων και συνεχώς διευρυνόμενων κοινωνικών αναγκών, οι οποίες θα αποτελούν καθολικό, κατοχυρωμένο λαϊκό δικαίωμα από την εργατική εξουσία και το κράτος της. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.